Προσωπική περιπέτεια. Άναψε φωτιές. Έτσι δεν είναι μόνο ρεπορτάζ. Το βίωσε. Λοιπόν, Θωμαΐδα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Και πες μας τώρα τι έγινε. Προφανώς εσύ επέστρεφες από την Ελλάδα στο Παρίσι και έπεσε σε μια διαδικασία κανονικών ελέγχων, έτσι, στο αεροδρόμιο. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε μέσα από το αεροσκάφος και η αναστάθμιση προκλήθηκε από το πλήρωμα της EasyJet. Όταν πριν ανοίξουν οι πόρτες, μας ανακοίνωσαν ότι από τις 23 Απριλίου οι πτήσεις Ελλάδας προς Γαλλία θεωρούνται διεθνείς πτήσεις, χωρίς να δώσουν καμία άλλη εξήγηση. Δηλαδή ήταν μια πληροφορία επίσημη από το πλήρωμα. Όπως ξέρετε, καμιά φορά δίνονται πληροφορίες για το τράνζιτ διαφόρων πτήσεων και επομένως μια επίσημη πληροφόρηση. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μας αποβίβασαν μέσα σε ένα τέρμιναλ το οποίο είναι μόνο για αυτούς που έρχονται εκτός Ευρώπης, δηλαδή εκτός χώρου Σέγγεν. Δηλαδή φτάσαμε παράλληλα με τις πτήσεις της Αλγερίας και της Τινησίας γύρω στα 250-300 άτομα, στους οποίους είπαμε θα περάσουν από έλεγχο. Συγγνώμη, όλες οι ελληνικές πτήσεις πλέον περνάνε από αυτή τη διαδικασία? Λοιπόν, αυτή ήταν η μεγάλη αναστάτωση, γιατί δεν γνωρίζαμε αν ήταν μόνιμο ή όχι αυτό το μέτρο, γιατί ήταν εξαιρετικό που δεν υπήρξε καμία πληροφόρηση προηγούμενα. Και όταν επικοινώνησα λίγο αργότερα με το Υπουργείο Εσωτερικών, και εκείνοι εξέφρασαν έκπληξη για αυτό που έγινε και στο τέλος μου είπαν ότι μετά από πληροφόρηση θέλουμε να σας πούμε ότι δεν είναι ένα μόνιμο μέτρο εναντίον της Ελλάδος, δεν στοχεύει την Ελλάδα. Πρόκειται μέσα στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ισχύει στη Γαλλία από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου. Κάνουν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αεροσκάφη μέσα από το χώρο της Σέγγεν και τα επιλέγουν να τους βγάλουν από το χώρο της Σέγγεν για να περάσουν από διαβατήρια, για να περάσουν από φυσικό έλεγχο και άνοιγμα των βαλιτσών, όπως οποιοδήποτε ταξιδιώτης που έρχεται από εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου. Μας το επιβεβαίωσε δηλαδή ότι πράγματι έγινε τέτοια αλλαγή στο αεροπλάνο, αλλά δεν είναι στοχευμένο για τους Έλληνες επιβάτες, είναι γενικότερα για όλες τις πτήσεις που αφορούν το χώρο της Σέγγεν και δειγματοληπτικά επιλέγουν κάθε μέρα ποιες θα είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και μια πτήση, ας πούμε, από την Ισπανία και μια πτήση επόμενη, από... Για την επόμενη φορά πάντως που η κυρία Παϊωάννου θα επικοινωνήσει με το, με το σεβαστό πάντοτε Υπουργείο Εξωτερικών, ας ξέρει ότι 6 εβδομάδες νωρίτερα, πετώντας με την Aegean στην Φραγκφούρτη, η οποία Φραγκφούρτη δεν είναι στη Γαλλία, η οποία δεν έχει έκτακτο καθεστώς ανάγκης, ακριβώς το ίδιο συνέβη, δηλαδή οι γλυκύτατα οι αεροσυνοδοί μας είπανε ετοιμάστε τα διαβατήρια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα. Επάνω στην, γιατί κάποιος επάνω πια ταξιδεύει και με την ταυτότητα, δεν μπορεί να μην ταξιδέψει με διαβατήριο. Κατεβήκαμε, είχαμε μπροστά μας 3 συμπαθέστατους χωροφύλακες Γερμανούς και μία χωροφυλακίνα, ήταν οι δροσιρότεροι, ήλεγξαν όχι όλους, πολλούς. Όσοι δεν είχαν διαβατήρια πέρασαν με την ταυτότητα με δυσάρεστη ανταπόκριση. Αυτό θέλω να ρωτήσω τώρα τη Θωμαΐδα. Όσοι δεν είχαν διαβατήρια... Αυτό, γι' αυτό ακριβώς προκλήθηκε αυτή η αναστάτωση. Γιατί πολλοί Έλληνες επιβάτες, μάλιστα 2 κυρίες που ήταν ακριβώς δίπλα μου, κρατούσαν την ταυτότητα την ελληνική με τα ελληνικά γράμματα στο χέρι και λένε αμάν. Οι οποίες δεν έχουν αλλάξει ακόμα. Αλλά τελικά πέρασαν κανονικά, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Δεν διαπίστωσα εάν κανένας από τους επιβάτες της δικής μου της πτήσης υπέστηκε έλεγχο σωματικό ή άνοιξαν καμία βαλίτσα χειρός. Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, γιατί δεν το είδα, οπότε δεν μπορώ να εκφραστώ σε αυτό το θέμα, αλλά το υπόλοιπο ήταν κανονικά σαν ερχόμασταν από την Αμερική ή από την Αυστραλία. Φυσικά αυτοί που έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια πήγαν από τη σειρά που είναι τα ευρωπαϊκά διαβατήρια και άλλοι που είναι εκτός. Και χθες μάλιστα... Θωμαΐδα, συνομιλώντας με κάποιους συνεπιβάτες σου, αυτό που λέει ο κ. Παπαγιαννίδης σου έτυχε και σένα, τους είχε ξανασυμβεί το τελευταίο διάστημα, αν έτυχε να μιλήσει με κάποιον? Ακριβώς αυτό τη διαφέρει. Όχι, έτσι, πρώτη φορά. Και αναστάτωση και ανησυχία. Και μάλιστα άκουσα ένα σχόλιο μιας κυρίας από πίσω που έλεγε είμαστε σαν τα αρνιά μέσα στο στάβλο μας έχουν βάλει. Αισθανθήκαμε όλοι ότι κάτι, ότι ήταν σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Γιατί δεν υπήρξε πληροφόρηση και έψαξα στο αεροδρόμιο και πληροφόρηση. Η μόνη απάντηση είναι ότι ακολουθούν οδηγίες. Και επειδή η πληροφορία έρθει επίσημα από το πλήρωμα, φυσικά θεωρείται μια επίσημη πληροφόρηση για κάτι, μάλιστα έπαιζε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντιλαμβάνεσαι
φάση λοιπόν ότι δεν το έβγαλαν από το μυαλό τους. Κάποιος τους είπε κάτι. Αλλά το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι όταν μίλησα με το Υπουργείο Εσωτερικών, μου είπαν προς το παρόν τρεις φορές. Προς το παρόν δεν είναι μόνιμο μέτρο. Προς το παρόν δεν είναι μόνιμο μέτρο. Αν εννοούν απέναντι στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, για να διευκρινίσουμε. Επικοινώνηση με το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας. Εν τω μεταξύ, χθες υπήρξε και η απόφαση από την Κομισιόν για εξάμηνη παράταση των ελέγχων έτσι, σε 8 χώρες. Αυστρία, Γερμανία και όλα αυτά. Διότι λέει κάποιες χώρες δεν φυλάσσουν σωστά τα σύνορά τους ή επαρκώς. Ήθελα απλώς να προσθέσω ότι ίσως αυτή η όλη περιπέτεια και όλη η αναστάτωση προκλήθηκε μέσα από τα κοινωνικά μίντια είναι απλά για να μπορέσει να γνωρίζει ο κόσμος, κυρίως οι Έλληνες επιβάτες, αν τους συμβεί και αυτούς ή στη Γαλλία ή σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι ένα μόνιμο μέτρο εναντίον της Ελλάδας, ότι απλώς λαμβάνουν μέτρα αντιτρομοκρατικά ή για τους μετανάστες, είτε, όπως είπατε και εσείς πριν από δύο λεπτά, για να υπάρξει ένα καλύτερο στέλνο. Βέβαια, Θωμαίδα, υπάρχει ένα σημείο που οφείλουμε να το διευκρινίσουμε. Αν αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος συνέβη και με εταιρείες ή με προορισμούς από άλλες χώρες. Δηλαδή, αν το έκαναν και με μια πτήση που ερχόταν από τις Βρυξέλλες ή από τη Βουδαπέστη προς το Παρίσι. Άλλο τι λένε, άλλο τι συμβαίνει. Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτό. Απλώς σας μεταφέρω αυτό που μου είπε, ότι δεν στοχεύει μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι οποιαδήποτε πτήση, είτε είναι Ιταλία, είτε είναι Ουγγαρία, είτε είναι. Αλλά φυσικά μέσα από το χώρο της Σέγγεν υπογράμμισε η αξού και όλο σύστημα που δημιούργησαν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Τώρα.